μια περίοδο που η κλιματική κρίση δείχνει τα δόντια της από άκρη σ' άκρη του πλανήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να γίνονται ολοένα και πιο συχνά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει το στόλο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης για την παροχή πιο έγκαιρης και αποτελεσματικής βοήθειας στα κράτη-μέλη. Ξεκινά και επισήμως η παραγωγή των 12 πυροσβεστικών αεροσκαφών που θα αποτελούν τον μόνιμο στόλο του RESC-EU του μηχανισμού, ο οποίος στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδράμει τα κράτη-μέλη όταν αντιμετωπίζουν επιδημίες, ευνίδιες, πλημμύρες, καταιγίδες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς και ανθρωπογενείς καταστροφές. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, την εποχή της κλιματικής κρίσης που διανύουμε. Καθώς οι περίοδοι δασικών πυρκαγιών γίνονται όλο και μεγαλύτερες, περισσότερο θανατηφόρες και απρόβλεπτες, εργαζόμαστε άοκνα για να ενισχύσουμε τις ικανότητες πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μόνιμος αυτός πυροσβεστικός στόλος, ο οποίος θα φιλοξενείται από την Ελλάδα, την Κροατία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, θα είναι διαθέσιμο σταδιακά από τα τέλη του 2027, όταν και αναμένεται να παραδοθεί η πρώτη παρτίδα των καινούριων πυροσβεστικών αεροσκαφών. Στους σχεδιασμούς προβλέπεται και η αγορά αριθμού ελικοπτέρων. Ο αριθμός και η ένταση των ακραίων δασικών πυρκαγιών των πλέον καταστροφικών καιρυπογόνων υπερδιπλασιάστηκε σε παγκόσμια κλίμακα τα τελευταία 20 χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα ευρήματα επιστημονικής μελέτης από πέρσι, μέχρι φέτος προκλήθηκαν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα τόσο από τις φωτιές στον Αμαζόνιο όσο και από τις άλλες καταστροφικές πυρκαγιές ανά τον κόσμο. 8,6 δισεκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα προκλήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα από πυρκαγιές με βλάστηση κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2023 ως τον Φεβρουάριο του 2024, ποσότητα 16% υψηλότερη του επιτρεπόμενου μέσου όρου. Στον τραγικό απολογισμό και 3,9 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα μετατράπηκαν σε αποκαίδια.